Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Τον Αύγουστο θα εκδοθούν τα εκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ, καθώς η αρχική πρόθεση της κυβέρνησης να εκδοθούν τον Ιούλιο σκόνταψε στις εθνικές εκλογές. Τα εκαθαριστικά θα καταδείξουν και το μέγεθος της ωφέλειας της πρόσφατης μείωσης του ΕΝΦΙΑ κατά 10% που ψήφισε η Βουλή. Ακόμα και σήμερα ξεκάθαρη εικόνα για το πώς θα προκύψουν οι μειώσεις δεν υπάρχει, καθώς δεν έχει εκδοθεί ερμηνευτική εγκύκλειος των νέων διατάξεων. Ο ΕΝΦΙΑ του 2019 θα είναι μειωμένος κατά 265 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον αντίστοιχο του 2018. Πάντως, αυτή η μείωση με τον τρόπο που έχει ψηφιστεί θα ισχύει μόνο για φέτος. Φοροτεχνικοί αναφέρουν πως μειώσεις πάνω από 100 ευρώ δεν πρόκειται να υπάρξουν, καθώς έχει τεθεί κόφτης. Το όριο των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ θα ξεπεράσει σε αξία το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Εθνικής Πανγαία, όταν εντός των επόμενων ημερών ολοκληρωθεί η συμφωνία για την αγορά 21 ακινήτων της Τράπεζας Κύπρου σε Ελλάδα και Κύπρο. Όπως είπε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Άρης Καρυτινός στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, στόχος είναι η Πανγαία να καταστεί μεγαλύτερη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Τα φιλόδοξα σχέδιά του να δημιουργήσει ένα νέο ψηφιακό νόμισμα με στόχο να μεταβάλει τις ισορροπίες στο Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα παρουσίασε χθες Τρίτη Facebook. Το κρυπτονόμισμα θα φέρει την ονομασία Libra και αναμένεται να βγει στις αγορές κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020. Στόχος του είναι με την ίδια ευκολία που κάποιος στέλνει ένα μήνυμα ή μία φωτογραφία να μπορεί να στέλνει χρήματα οπουδήποτε ανά τον κόσμο εύκολα και γρήγορα. Μεταξύ των εταιριών που σύστησαν την κοινοπραξία περιλαμβάνονται εταιρείες όπως η Visa, η Stripe, η PayPal, η eBay, η Uber και άλλες. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δικτυμόνα και μέσα 855,12 μονάδες καταγράφοντας κέρδη 0,21% σε πτώση τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.